Κύριε Καταθανασόπουλε, εσείς κάποια προτίμηση? Κοιτάξτε, παρακολουθούμε τις εξελίξεις στο αστικό πολιτικό σύστημα και το ΠΑΣΟΚ και ΝΑΛΗ είναι μέρος του αστικού πολιτικού συστήματος. Θεωρούμε ότι είναι ένα δοκιμασμένο κόμμα με ιστορική διαδρομή στην υλοποίηση της αντιλαϊκής πολιτικής και δεν είναι μόνο η ιστορική του διαδρομή, αλλά είναι και οι δεσμεύσεις οι οποίες έχει για την υλοποίηση μιας σκληρής αντιλαϊκής πολιτικής από την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της εξυπηρέτησης των συμφερόντων του μεγάλου κεφαλαίου. Από αυτή την άποψη, λοιπόν, η όποια εναλλαγή στην αρχηγία του κόμματος δεν θα έχει να προσδώσει τίποτα το διαφορετικό. Αντίθετα, θα προχωρήσει στους σχεδιασμούς που εξυπηρετούν τα συμφέροντα των λίγων σε βάρος των αναγκών των πολλών. Είναι γεγονός ότι οι ευθύνες της κυβέρνησης για τη διαχείριση της πανδημίας είναι εγκληματικές. Στο όνομα της ατομικής ευθύνης επένδυσε όλα τα λεφτά στο εμβόλιο, υπονομεύοντας με αυτόν τον τρόπο την αξιοπιστία του εμβολίου, γιατί το εμβόλιο επί της ουσίας είναι ένα χρήσιμο όπλο, αλλά για να κερδίσει τον πόλεμο χρειάζεται και ένα θωρακισμένο σύστημα υγείας και πρωτοβάθμιας φροντίδας και νοσοκομειακής περίθαλψης. Η κατάσταση η οποία υπάρχει στα νοσοκομεία και στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, η οποία έχουν καταρρεύσει επί της ουσίας, είναι αποτέλεσμα μιας διαχρονικής πολιτικής που ακολουθήθηκε, της εμπορευματοποίησης της υγείας. Γι' αυτό παρατηρούμε τα ίδια φαινόμενα και στις υπόλοιπες ανεπτυγμένες οικονομίες, με πιο ισχυρά συστήματα υγείας, που και εκεί έχουν καταρρεύσει. Είναι αποτέλεσμα του κλεισίματος των νοσοκομείων που κλείσαν όλες οι κυβερνήσεις και ο ΣΥΡΙΖΑ. Χάθηκαν την τελευταία δεκαετία 7.000 κρεβάτια από τα νοσοκομεία που θα ήταν σήμερα πολύ χρήσιμα. Και βεβαίως σχετίζεται και με τα ζητήματα των πρωτοκόλων λάστιχο στους χώρους δουλειάς, στην μη αποσυμφόρηση στο μέσο μαζικής μεταφοράς. Από αυτή την άποψη, λοιπόν, είναι πρόκληση να λέμε ότι δίνουμε χρήματα όταν για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, η οποία είναι ουσιαστικά ανύπαρκτη, από τον κρατικό προϋπολογισμό θα δοθούν για το 2022 128 εκατομμύρια ευρώ μόνο. Ενώ για τις νατοϊκές δαπάνες και για τα εξοπλιστικά προγράμματα για το 2022 θα δοθούν 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Σχεδόν όσα θα δοθούν συνολικά για την υγεία και για την παιδεία.